πάνω σε εμείς οι δικυκλιστές, ούτε στο περίπτερο για τσίκλε. Ούτε στο περίπτερο. Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε μέσα σε 50 μέτρα. Χωρίς κράνος πουθενά. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα, πάμε. Αλλάζουμε θέμα. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε εδώ μια πολύ αγαπημένη φίλη, αλλά τώρα είναι και υποψήφια ευρωβουλευτής, οπότε. Εντάξει, δεν μπορώ να τη λέω κυρία Μελέτη. Πώς θα την πει? Ελεονόρα θα την πω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ελεονόρα, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θέλω να μιλάμε έτσι όπως μιλάμε πάντα. Γιατί είμαστε συνάδελφοι, έχουμε προσωπική σχέση και με την Τώρα. Έτσι, έτσι. Να την κρύψουμε τώρα δεν γίνεται. Και οι συμπάθειες δεν κρύβονται όλα αυτά τα χρόνια. Συγγνώμη κιόλας. Ελεονόρα, πώς το αποφάσισες? Ποιος έπεισες? Έπεισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Όχι, παιδιά. Ήταν. Η πρόταση μου έγινε σχετικά αργά. Δεν είχα χρονικά το περιθώριο που θα ήθελα να έχω για να αναλύσω τα δεδομένα με τον τρόπο που εγώ αναλύω τα πράγματα στη ζωή μου πρωτού πάρω μια απόφαση. Που μπορεί να είναι από εκνευριστικό μέχρι βασανιστικό. Είμαι επαγγελματία, είσαι. Μια χαρά στη δουλειά τη, νομίζω την έχει αδιαφυσβήτητα. Λοιπόν, πώς και κάνει τη στροφή. Ναι, να μου πει οι δημοσιογράφοι είναι κοντά στην πολιτική. Αναλύουμε την πολιτική και λες θα κατέβω. Μα οι δημοσιογράφοι κάνουν πολιτικές πράξεις. Ναι, δεν το πράξεις. Ακόμα και αυτό που είπες τώρα αυτή τη στιγμή, χωρίς κράνος, δεν πάτε πουθενά, είναι μια πολιτική πράξη. Δηλαδή, δεν νιώθω ότι κάνω στροφή. Αλλά νιώθω ότι συνεχίζω μια ευθεία, η οποία υπήρχε παράλληλα και με το δρόμο της δουλειάς μου όλα αυτά τα χρόνια, της δημοσιογραφίας. Υπήρχε μια παράλληλη ευθεία, η οποία συνεχιζόταν όσο έκανα και την δουλειά μου, την δημοσιογραφική και την τηλεοπτική. Πολλές φορές η δουλειά μου είχε αυτό το κοινωνικό αποτύπωμα αυτής της ευθείας που έκανα μέσα από τον εθελοντισμό, μέσα από τις παράλληλες δράσεις. Εμπειρίες πολλές. Τα πιο κοινωνικά έτσι, podcast, όταν δεν μπορούσα να κάνω κοινωνικές εκπομπές στην τηλεόραση. Το κοινωνικό αποτύπωμα που είχα πολλές φορές και μέσα από την τηλεοπτική παρουσία. Η συμμετοχή μου σε κάποιες έτσι δράσεις, καλή ώρα όπως η καμπάνια που είχαμε κάνει και με την κυβέρνηση για την προώθηση της γραμμής 15900 για την ενδοοικογενειακή βία. Οπότε υπήρχε μια ευθεία με έντονη εμπλοκή στα κοινά, πάντα ορμόμενη από προσωπικές ανησυχίες και πάντα στο πλαίσιο του εθελοντισμού. Ναι. Αυτό ουσιαστικά δημιούργησε και ένα υπόβαθρο σκέψης σε όλους εκείνους που ίσως θεώρησαν ότι θα μπορούσα να είμαι μια επιλογή από την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Ακόμα, κάτσε, μια ερώτηση ακόμα. Εμένα με ενδιαφέρει. Σε χτύπησε τηλέφωνο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος συνεργάτης? Κάποιος συνεργάτης του που μου μετέφερε. Γεια σας, κυρία Μελέτη, είμαι ο Τάδε. Ακριβώς. Μου μετέφερε τη σκέψη που υπάρχει. Μου λέει: θα κάνεις μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Λέω: παιδιά, είναι 9 του μηνός και στις 15 να κινούνται το ευρωψηφοδέλτιο και δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να έχω προλάβει να αποφασίσω. Ναι, αποφάσισες ωστόσο και όλο αυτό το διάστημα σε βλέπουμε στις περιοδίες σου. Έχει μια διαφορά η τηλεόραση από αυτό που κάνεις τώρα. Στην τηλεόραση απευθύνεσαι στον κόσμο. Μέσα από μία κάμερα. Ναι. Τώρα είσαι κοντά τους. Ναι. Τώρα απευθύνεσαι, διαζώσεις. Έχεις συναντήσει δεκάδες κόσμο όλο αυτό το διάστημα. Ποια είναι η σχέση σου? Τι σου λένε? Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο να κάνω και εκστρατεία παραδοσιακή. Ξέρεις όμως τι, ναι. Δεν πάμε για την υποψηφιότητα της Ευρωβουλής. Πάμε για το βιβλίο που ήταν προγραμματισμένο πριν από την πρόταση για την Ευρωβουλή. Οπότε τώρα συνδυάζεται. Όχι, κάνω την παρουσίαση του βιβλίου και απλά έρχομαι σε επαφή και με τον κόσμο και μας δίνεται η δυνατότητα κάποιοι από αυτούς που το ζητάνε να μιλήσουμε και για την υποψηφιότητα. Τι σου λένε? Είναι πολύ ζεστός και πολύ θερμός ο κόσμος. Και επειδή η ατζέντα που μου είχε παρουσιαστεί και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και την έχουμε επικοινωνήσει, που έχει να κάνει με τα κοινωνικά ζητήματα, έχει ακουστεί. Mm-hmm. Μου μεταφέρουν και οι γυναίκες τις δικές τους ανησυχίες, άντρες και γυναίκες την ανησυχία τους για τη βία, μαμάδες που έχουν παιδιά στα σχολεία και ανησυχούν πάρα πολύ από το φαινόμενο, γυναίκες που νιώθουν ότι έχουν πέσει θύμα πολλές φορές κοινωνικής ανισότητας μέσα στον εργασιακό χώρο. Μου μιλάνε, μου εκφράζουν τις ανησυχίες. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Κάποιοι θεωρούν αυτή τη δημοσιότητα της δουλειάς μας ως ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Μπαίνει στο σπίτι, βέβαια. Και κάποιοι θεωρούν ότι αυτή η δημοσιότητα είναι το συγκριτικό μου πλεονέκτημα. Εγώ διαφωνώ ότι είναι η δημοσιότητα. Ξέρεις τι είναι το πραγματικό πλεονέκτημα που το συγχαίνουν με τη δημοσιότητα? Η σχέση διαχρονική, η σχέση άμεση, η σχέση συνέπειας και ειλικρίνειας που έχουμε χτίσει 23 χρόνια με τον κόσμο αυτό. Δηλαδή, εμείς δεν κληθήκαμε σε 40 μέρες να δημιουργήσουμε μια σχέση με τον κόσμο. Ναι. Την έχουμε τη σχέση. Την έχεις δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει κάτι το οποίο σε τρόμαξε τώρα στις περιοδίες? Θέλω να πω, η τοξικότητα που βλέπεις στην πολιτική αντιπαράθεση ήταν κάτι το οποίο σε έβαλε σε δεύτερες σκέψεις? Ασπάζομαι λιγάκι και την φιλοσοφία της παράταξης αυτό, που δεν θέλει να απαντά σε τοξικότητες και δεν θέλει να ασχολείται τόσο με τα του γείτονος όσο με τα του οίκου της. Mm. Επομένως, έχω αποφασίσει κι εγώ ότι μέχρι και την 9η Ιουνίου θα έχω μια στοχοπροσήλωση πολύ συγκεκριμένη. Εστιάζω μόνο στα καλά, εστιάζω μόνο σε αυτούς που θέλουν να στηρίξουν και να πιστέψουν σε αυτό που πάμε να κάνουμε και όλα τα άλλα τα αφήνω στην άκρη γιατί είναι και χάσιμο ενέργειας.
Θα φύγεις όμως, αν θα πρέπει να είσαι συνέχεια στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, είσαι και μανούλα. Θέλω να πω, δύσκολα συνδυάζονται όλα, έτσι δεν είναι? Δεν θα κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν όλοι οι Έλληνες και από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί έχω κάνει και μια σύντομη έρευνα, και όλοι οι Ευρωπαίοι ευρωβουλευτές. Δηλαδή, είναι ελάχιστο το ποσοστό των ανθρώπων που μένουν εκεί πέρα μόνιμα και μετακομίζουν τις οικογένειές τους. Mm-hmm. Και μάλιστα έχω στείλει και ένα μήνυμα και σε μια Σουηδή εκπρόσωπο του Ευρωκοινοβουλίου που έχει τρία παιδιά κιόλας και είναι και παρουσιάστρια, ναι, και τα καταφέρνει και περίπου. Έχω μιλήσει με γυναίκες του αξιώματος για τα πρακτικά ζητήματα. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που έκανα και μου είπαν ότι άπαξ και υπάρχει υποστήριξη από το σπίτι και μπήκε το νερό στα βλάκι. Ναι. Θα είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει πλέον μια πραγματικότητα στην οποία θα ενσωματωθεί όλη η οικογένεια. Το καλό είναι ότι εμένα υπάρχει αυτή η οικογενειακή υποστήριξη. Υπάρχει ένα συμμετοχικό μπαμπά ήδη. Είναι συμμετοχικό, δεν είναι, θα κληθεί σημαντικό, να γίνει. Πολύ σημαντικό. Επομένως, έχω την δυνατότητα τη απουσία και στην ζωή που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μπορώ να πάρω και τώρα. Βέβαια, παίρνω το χρόνο μου για να κάνω πράγματα που θέλω και τον εαυτό μου, όχι για να κάνω μια πολύ σοβαρή δουλειά. Δεν γίνεται όμως να μην σε ρωτήσουμε τι είναι πιο δύσκολο. Είναι η έκθεση στην τηλεόραση ή είναι η έκθεση και η κρίση, η κρίση τώρα που θα έχεις στην κάλπη? Θέλω να πω τι είναι πιο τρομακτικό, τα νούμερα τηλεθέασης ή το αποτέλεσμα που θα βλέπεις τις ψήφους? Είναι και τα δύο μια μορφή αξιολόγησης, που πάντα όταν αυτή η αξιολόγηση για εμάς γίνεται δημόσια έχει μια αγωνία και ένα άγχος παραπάνω. Έχω μάθει όμως το καλό από τη δουλειά μας να το διαχειρίζομαι. Δηλαδή, εγώ, ξέρεις τι, με λένε όταν τα πράγματα στην τηλεθέαση πάνε πολύ καλά, εγώ είμαι το ίδιο flat όπως όταν και τα πράγματα δεν πάνε όπως ναι, θα θέλουμε. Ναι, το είχα μάθει ότι το έχεις. Ναι, επομένως σου λένε, Το ίδιο, δηλαδή δεν έχω μάθει να συγχαίω και να ταυτίζω την αυταξία μου. Αλλά τώρα εδώ θα έχεις πορεία. Φαίνεται ότι με τις δημοσκοπήσεις πηγαίνεις πάρα πολύ καλά. Ότι είσαι σχεδόν σε εκλόγιμη θέση, αν μη σου πω σχεδόν σίγουρα σε εκλόγιμη θέση. Ξέρεις, τίποτα δεν είναι το σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο, αν δεν κλείσει η κάλπη, δεν ξέρεις τίποτα. Ειδικά σε μια εποχή που όλοι φοβούνται και για το ποσοστό της αποχής. Αλλά πες ότι σου κάνει την τιμή ο ελληνικός λαός και σε στείλει στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί με την άλλη ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τους ευρωβουλευτές. Έχετε αντιμετωπίσει μια σειρά από ζητήματα. Ποιο είναι το πρώτο, πιστεύεις, που ενδιαφέρει τους συμπολίτες μας στην Ελλάδα? Κοίτα, σαφώς, επειδή τώρα αυτό που οι Έλληνες πολίτες φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις προβληματίζονται, μάλλον το πρόβλημα για το οποίο προβληματίζονται περισσότερο είναι η ακρίβεια και είναι λογικό. Είναι ιδιαίτερο πρόβλημα και με πολύ έτσι, λεπτά χαρακτηριστικά, γιατί δεν είναι εισαγόμενο. Παρ' όλα αυτά, όμως, θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ανακουφιστικές κινήσεις για να αποφύγει. Αντιπολίτευση λέει ότι υπάρχει ακρίβεια Μητσοτάκη. Για να έχει ένα εισαγόμενο. Άκου, δεν θέλω να μπω καθόλου. Δεν μπορεί να κάνει ο Πρωθυπουργό πίσω σου, είναι τόση ώρα παλέμη. Η αντιπολίτευση, καλό είναι να κάτσει να δει και τις κινήσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός προκειμένου να απορροφηθούν οι κραδασμοί μιας κρίσης για την οποία δεν ευθύνεται όχι μόνο η ελληνική, αλλά καμία τοπική κυβέρνηση. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα εισαγόμενο που έχει δημιουργηθεί από πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις, τις οποίες γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Τώρα, εγώ δεν θέλω να μπω ανάμεσα σε μία, αν θέλεις, έναν διαπληκτισμό κομματικό. Mm-hmm. Δεν με αφορά καθόλου αυτό. Αλλά αφορά δεν είμαι... Έλληνες στο σούπερ μάρκετ. Σαφώς, αλλά μισό λεπτό. Επειδή τις τελευταίες μέρες, Ελεονόρα, γίνεται μια κουβέντα σχετικά με τα σπίτια, τα εκατομμύρια τα οποία έχει κάποιος από μια επιχείρηση, από... υπάρχει μια αναντιστοιχεία μεταξύ. Θέμα της ακρίβειας είναι ένα θέμα το οποίο το βιώνουν όλοι, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος ενεργός που να κρατάς ένα σπιτικό και να μην καταλαβαίνεις και να μην νιώθεις τη διαφορά στις τιμές. Αλλά τι γίνεται? Εγώ εκεί που εστιάζω και που το αναγνωρίζω, που φοβάμαι πάρα πολύ ότι αν υπήρχε μια άλλη κυβέρνηση δεν θα είχε συμβεί σε αυτό το ποσοστό και με αυτή την αποτελεσματικότητα, υπάρχουν ανακουφιστικές κινήσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο να απαλύνουν, να ανακουφίσουν τους κραδασμούς σε αυτό το πρόβλημα. Εάν υπήρχε σημαντικό κυβέρνηση που θα μπορούσε με ένα μαγικό ραβδί να λύσει το θέμα της ακρίβειας για τη χώρα του μέσα σε μία νύχτα, τότε να είστε σίγουροι θα το είχαν εμπνευστεί και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις. Ένα άλλο θέμα σημαντικό, το οποίο είναι πολύ ψηλά στα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, είναι η ανήλικη παραβατικότητα και οι νέοι μας. Ένα θέμα το οποίο και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι και αυτό εισαγόμενο, αν θέλεις, γιατί το βλέπουμε στο εξωτερικό. Πρώτα το είδαμε εκεί. Και μετά έχει έρθει και στη χώρα μας και πλέον προβληματίζει πάρα πολύ. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, να ξέρετε. Ναι, εκεί πρέπει να ληφθούν θέματα και επειδή λέμε όλο αυτό το διάστημα ότι το 80% των όσων ψηφίζονται και αποφασίζονται στην Ευρώπη τελικά πρέπει και τα ελληνικά κοινοβούλια να υιοθετήσουν,
είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να θυγεί και θα πρέπει να θυγεί σημαντικά. Έτσι. Η βία σε κάθε της μορφή, σε κάθε της έκφανση και για όλους, γιατί δεν είναι μόνο η φιλετική βία, η ενδοοικογενειακή βία, είναι και η βία ανηλίκων. Είναι ένα θέμα το οποίο στην ατζέντα που μου παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό, σε περίπτωση που καταφέρουμε να μπούμε στην Ευρωβουλή, θα μας απασχολήσει άμεσα. Mm-hmm. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχουν τα κοινωνικά ζητήματα είναι ότι έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Είναι ακριβώς τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά για όλους. Όπου και να βιώνεις τη βία στην Ελλάδα, στη Σουηδία, σε άλλες χώρες του πλανήτη, είναι ακριβώς τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Από αυτό τι σημαίνει, ότι για την αντιμετώπιση, την πρόληψη, χρειάζεται μια ενιαία πολιτική. Μια ενιαία πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί αυτόματα από όλους, γιατί. Άλλο επίσης ιδιαίτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό του προβλήματος, ο στόχος είναι ένας. Αφορά στο κοινό καλό, που αυτό σημαίνει ότι δεν αφήνει καθόλου περιθώρια ούτε για πολιτικές διενέξεις, ούτε για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Εδώ το συμφέρον αφορά σε όλους και ο τρόπος για να λυθεί είναι πολυσύνθετος, αλλά είναι ο ίδιος για όλους τους ανθρώπους. Μιλάει ως ενεργεία πολιτικό, θέλω να σου πω έτσι. Δηλαδή, έχουμε. Ένα ερώτηση με κάτι. Έχεις αυτό το δαιμόνιο μέσα σου και έκανες τόσα χρόνια τηλεόραση. Αγαπώ πάρα πολύ αυτή την ατζέντα. Όταν μου την ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό. Ένιωσα όπως νιώθουν οι μαθητές όταν στο μάθημα της έκθεσης τους πέφτει το αγαπημένο τους θέμα. Έτσι. Γιατί υπάρχει μια δράση ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια και στο κομμάτι της βίας. Έχουμε συνεργαστεί με ψυχικές δομές, με φορείς που έχουν να κάνουν. Είμαστε πίσω όμως. Τώρα να παραδεχτούμε ότι είμαστε πίσω, πολύ πίσω. Αλλά τι γίνεται, εδώ η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει. Γιατί σε άλλες χώρες, κυρίως τις πιο σκανδιναβικές, μπορεί να αποτελέσει πολύ ωραίο μοντέλο έμπνευσης για πολιτικές οι οποίες ήδη εφαρμόζονται και έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Η Ευρώπη δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Ένα χρόνο μετά πήραν μέτρα. Η Ευρώπη πηγαίνει πάρα πολύ αργά. Ναι, αλλά στο δημογραφικό όμως υπάρχουν χώρες που πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Όπως για παράδειγμα το σουηδικό μοντέλο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Δεν έχουν θέμα εκεί πέρα οι άνθρωποι καθόλου. Γιατί δεν κάνουμε, παιδιά, οι Έλληνες. Γιατί δεν κάνουμε. Γιατί θα σου μιλήσω εκ πείρας. Γιατί δεν κάνουμε. Κάποιοι όταν το λέω αυτό μερικές φορές με αποπέρνουν κιόλας. Έλα μου, μιλάς κι εσύ. Δεν είναι έτσι. Εγώ άρχισα να γίνω μητέρα. Έγινα στα 39 μητέρα. Ένας από τους λόγους λοιπόν που φοβόμουν μέσα στους πολλούς άλλους που μπορεί να αποτελούν και παράλληλες αιτίες του δημογραφικού ήταν το ότι φοβόμουν να αναλάβω την οικονομική ευθύνη μεγαλώματος ενός παιδιού. Εντάξει, αλλά από εκεί και έπειτα. Ρωτήστε και εμάς. Από εκεί και έπειτα. Κοιτάξτε λίγο το σουηδικό μοντέλο. Κοιτάξτε λίγο το σουηδικό μοντέλο πώς έχει αρχίσει και με τις μεταρρυθμίσεις του και με τις αλλαγές του διαχειρίζεται πολύ ωραία το δημογραφικό. Έχει βάλει τη γυναίκα στο χώρο εργασίας που εμείς δεν της δίνουμε τη δυνατότητα να το κάνει αυτό και εξαιτίας των κοινωνικών ανισοτήτων αλλά και των στερεοτύπων. Έχει λειτουργήσει πολύ θετικά στην απορρόφηση μεταναστών με δεξιότητες. Υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν λύσεις. Απλά θα πρέπει να είμαστε λίγο ανοιχτοί. Εμείς θα σε διακόψουμε, γιατί τώρα εμείς έχεις έρθει στη δική μας εκπομπή. Έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτυχίας και να πάνε όλα καλά. Τελείωσε τώρα. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Μια ανάσα έμεινε. Πραγματικά είναι σαν να κάνεις μαραθώνιο και να είσαι στα 10 τελευταία χιλιόμετρα. Γι' αυτό το λέμε. Λοιπόν, άμα τη έλευσή σου στη Βρυξέλλες, μην ξεχάσει ότι σε εμάς εδώ στην τελευταία σου. Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Εγώ θέλω να πάει να ψηφίσει, γιατί η αποχή δεν θα έπρεπε να θεωρείται πολιτική πράξη. Η αποχή είναι προσβολή του δικαιώματος που έχουμε όλοι στην ψήφο. Πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Μιλάς πολιτικός τώρα, λες και έχει κάνει χρόνια. Λοιπόν, Ελεονόρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας.